Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια γυναίκα υπάλληλος εταιρείας Security, η οποία εργάζεται ως φύλακας σε εργοτάξιο κατασκευής του προαστιακού στη Ροδοδάφνη Γιάλιας, όταν δέχθηκε επίθεση από δύο ανήλικους, οι οποίοι αποπειράθηκαν να τη βιάσουν. Οι δύο δράστες επιτέθηκαν στη γυναίκα 42 ετών, που είχε εκείνη τη στιγμή ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου της για να μπει μέσα, και ο ένας την εμπόδισε να την κλείσει, ενώ ο άλλος της κατέβασε το παντελόνι του και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά της. Ταυτόχρονα της έσκυξαν τα ρούχα, την έριξαν στο έδαφος και προσπάθησαν να ασεργήσουν πάνω της. Τρομοκρατημένη γυναίκα έβαλε τις φωνές και οι επίδοξοι βιαστές φοβήθηκαν ότι θα την άκουγαν κάποιοι συνάδελφοί της. Έτσι λοιπόν εγκατέλειψαν τα σχέδιά τους και έσπευσαν να εξαφανιστούν. Το θύμα κατήγγειλε την επίθεση στην ασφάλεια Αιγίου και αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Τελικά επρόκειτο για δύο Ρωμά ηλικίας μόλις 16 και 15 ετών που είχαν πάει στο εργοτάξιο για να κλέψουν καλώδια χαλκού, αλλά είδαν μόνη της την άτυχη γυναίκα και της επιτέθηκαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού, με την οποία παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αιγίου. Δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος της μητέρας τους, 37 ετών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.